Γεια σας, καλό απόγευμα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερα γλυκιά εκπομπή. Μάλλον έχουμε μια εκπομπή σκέτη γλύκα. Γιατί ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Εδώ και δύο χρόνια στην Ισοδίων, κάπου στην Ισοδίων, βρίσκεται ένας μοναδικά εξαιρετικός χώρος, τον οποίο έχει επιμεληθεί όλη η οικογένεια Ντανά. Μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος, που την χάνει να είναι και φίλος, πολύ καλός φίλος. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Βασίλη. Και είμαστε εδώ για να μας πει τι ακριβώς έχει αλλάξει αυτά τα δύο χρόνια, μάλλον να μας δείξει. Εγώ ξέρω ότι έχει αλλάξει την πόλη. Ο Κωνσταντίνος έχει βάλει το χεράκι του κατά πολύ για να αλλάξει όλο το ρου της ζαχαροπλαστικής σε αυτή την πόλη που ζούμε και γευόμαστε τα γλυκά του, όπως σας είπα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Σκέτη γλύκα στην Ισοδίων με αγνή πρώτη ύλη, προσεγμένα υλικά, τα οποία ξέρει να διαχειρίζεται άψογα ο Κωνσταντίνος, ο οποίος βρίσκεται στην πόλη των Χανίων. Ισοδίων 18, μαλλιά. Όχι, όχι. Πόσα χρόνια είσαι εδώ στην πόλη? Είμαι σχεδόν κοντά 10 χρόνια. 10 χρόνια λοιπόν. Έχει κάνει τον κύκλο του, έχει κάνει τον κύκλο του όσον αφορά τη ζαχαροπλαστική. Έχει δουλέψει σε αρκετά γνωστές επιχειρήσεις και όπως και εστιατόρια στο παρελθόν, από ό,τι γνωρίζω. Λοιπόν, και είμαστε εδώ να μας πει 5 πράγματα. Καταρχήν, εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά, όπως σας είπα, γιατί ο Κωνσταντίνος την χάνει να είναι πολύ καλός μου φίλος. Με πόση αγάπη έχει δουλέψει για να ανοίξει και έχει βάλει το μαγαζί, το χώρο του, έχει βάλει όλη η οικογένειά του, από τη μητέρα του, τον πατέρα του, που εργάζονται και αυτοί και βοηθάνε, μέχρι και την Ειρήνη. Την Ειρήνη, αδερφή μου. Την αδερφή, η οποία βρίσκεται και αυτή δίπλα του και τον βοηθάει και έχει εξελιχθεί, έχει τρομερή εξέλιξη. Λοιπόν, θέλω να μας πεις τώρα τι ακριβώς έχει αλλάξει για τη χειμερινή σεζόν, γιατί εγώ γνωρίζω ότι έχουμε. Ναι. Βασικά πάμε ανά περίοδο, ανά εποχή. Ουσιαστικά, ναι, κάθε εποχή προσπαθούμε να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε στα υλικά της εποχής. Ναι, το καλοκαίρι έχουμε διαφορετικό αγοραστικό κοινό λόγω ότι στην πόλη των Χανίων υφίσταται τουρισμός, αυξημένος τουρισμός. Οπότε είναι και άλλες οι απαιτήσεις του κοινού. Ναι. Ενώ το χειμώνα, σύν ότι πρέπει να αλλάξουμε και τις γεύσεις, να γίνουν πιο ανάλαφρες, το χειμώνα παίζουμε με διαφορετικές γεύσεις. Πιο βαριά, πιο πολύ σοκολάτα ζητάει. Πιο πολύ σοκολάτα. Γενικότερα, επειδή μου ζητάνε σοκολάτα, Ζητάνε σοκολάτα, ναι. Οι Χανιώτες ζητάνε σοκολάτα ή ο κόσμος γενικότερα? Γενικότερα, ο κόσμος αγαπάει τη σοκολάτα. Εκτός από τους θερινούς μήνες, όπου έχουμε το αυξημένο τουρισμό και ζητάνε να βρουν τοπικά προϊόντα. Πιο φρουτώδες, τι? Πιο φρουτώδες και πιο γλυκά με τοπικά προϊόντα. Δεν θυμάμαι στην αρχή που όταν είχε ξεκινήσει, είχε φτιάξει κάτι με πανακότα με τσικουδί, με ρακόμελο, δεν θυμάμαι καλά. Είχα κάνει ένα ζελέ με μαλωτήρα. Α, με μαλωτήρα, ναι. Το οποίο ήταν και δροσερό και... όταν πρωτοξεκίνησε το μαγαζί. Ναι. Έδινε το στίγμα από τοπικό προϊόν. Και γενικότερα, σύν ότι παίζεις, παιδί μου, με υλικά της Κρήτης, σήμερα, ας πούμε, θα κάνεις εδώ μια πάστα φλόρα, η οποία έχει άρωμα μαστίχας. Έχει άρωμα μαστίχας, άρωμα από Ελλάδα. Πες μας. Ναι, θα κάνουμε μια τάρτα σοκολάτας με κρέμα σοκολάτα και άρωμα μαστίχας. Ωραία. Η οποία μέσα για να αλλάξει κρώμα υπάρχει πάντα μπιζέ ουσιαστικά. Όχι, θα είναι μια... επειδή και μας παρακολουθούν ο κόσμος και θα ήθελα πάρα πολύ να δοκιμαστεί αυτή τη συνταγή και να την κάνουν και στο σπίτι τους. Είναι μια πάστα φλόρα. Είναι μια πάστα φλόρα, με σοκολάτα. Με ζύμη τάρτας. Με ζύμη πάστα φλόρας. Απλά προσθέτουμε κακάο και να πάει και να δώσει το χρώμα και η γέμιση θα είναι με σοκολάτα. Αυτή μπορεί ο κόσμος να την βρει στο μαγαζί? Ναι. Τι γίνεται με αυτό? Πολλοί κόσμος έρχεται στο μαγαζί και ζητάει, επειδή το μαγαζί είναι πάρα πολύ μικρό, ό,τι γίνεται κάθε μέρα. Εγώ τα ξέρω, απλά πέστε. Ναι, γίνεται κάθε μέρα. Όχι, δεν έχουμε αυτό το βιομηχανοποιημένο που κάθε μέρα υπάρχει κάποιο στάνταρ γλυκό. Ανάλογα και την όρεξη και τη φαντασία και το πώς θα... Και τη διάθεση. Και τη διάθεση. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα θα βρει κάποιο πάντα φρέσκα γλυκά, αλλά ναι, υπάρχουν φορές που θα βρει, υπάρχουν και φορές που δεν θα βρει κάποια συγκεκριμένα γλυκά. Εγώ θέλω να πω, έχουμε κωδικοποιήσει κάποιες συνταγές, αυτό που λέγαμε πριν για τη σεζόν, για το χειμώνα, για φθινόπωρο και χειμώνα. Και από εκεί πέρα, ανάλογα, αλλάζουμε. Και αν ένα γλυκό, εγώ ας πούμε που είμαι από την πρώτη μέρα στο μαγαζί και ξέρω ακριβώς την πορεία του. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αν ένα γλυκό μείνει δεύτερη μέρα, έχει φύγει ή θα μοιραστεί στη γειτονιά ή σε φίλους,
Δηλαδή ο Κωνσταντίνος θα πάρει ένα κουτάκι και θα σου πει πάρε. Δηλαδή προτιμά να μην το πετάξει, να το μοιράσει σε φίλους, να δοκιμάσουν πελάτες που έρχονται, γιατί πάντα έχετε αυτή τη δυνατότητα για να δοκιμάζετε. Λοιπόν, αν περάσετε, δηλαδή θα σας δώσει ένα τρουφάκι, οτιδήποτε. Επίσης ήθελα να σας πω ότι πέρα ότι αλλάζει, ρε παιδί μου, κάθε εποχή τα γλυκά και φτιάχνει διαφορετικές γεύσεις, ότι υπάρχει τρομερή πρώτη ύλη. Ας πούμε, δουλεύει σοκολάτα συγκεκριμένη. Ναι, προσπαθούμε να. Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα λόγο. Δουλεύουμε υψηλή ποιότητα πρώτε ύλε. Όλα τα προϊόντα. Γιατί, όπως και εσύ ξέρεις πολύ καλά, η άριστη πρώτη ύλη είναι ένα 50 με 70% τη επιτυχία. Ναι, αυτό είναι από το αρχικό. Πέρα, ναι, το πρώτο και το δεύτερο. Μέρα, είναι... Ναι, παίζει σημασία βέβαια. Παίζει ρόλο η σωστή διαχείριση. Ακριβώς. Και ένα μαγικό ποσοστό είναι η αγάπη που δίνεις σε αυτό που κάνεις. Υπάρχει, σίγουρα το έχεις καταλάβει, το ξέρεις και εσύ, ότι όταν κάνεις κάτι με αγάπη ή με διάθεση. Εντάξει, δεν το κάνεις μόνο βγαίνει, με αγάπη. Βγαίνει πολύ το καλύτερα. Υπάρχει, τρως εκεί 24 ώρα ολόκληρα. Προχθές έφυγε 2 η ώρα και 4 ώρα το πρωί, ήθελε να γυρίσει για να ξεκινήσει να κάνει παραγωγή και την Κυριακή. Είναι απίστευτο αυτό. Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω, να μας πεις μάλλον. Για τα σιροπιαστά λίγο. Πες μου αυτή την εποχή, μάλλον τι έχεις κρατήσει από την αρχή. Ξεκίνησε με γαλακτομπούρεκο, μπακλαβά. Ναι, ξεκίνησα γαλακτομπούρεκο, μπακλαβά και διάφορα βυρητού, όπως μου τα μάθα μια πολύ καλή κυρία. Ξεκινώντας από αυτή, αυτό είναι στην Αθήνα. Ναι, όταν δούλευα στην Αθήνα, εργαζόμουν σε ένα πολύ καλό ζαχαροπλαστείο, που εκεί και εγώ έμαθα την τέχνη των σιροπιαστών. Συνεργαζόμουν. Τη βάση, ναι. Χρησιμοποιούμε και εκεί πάλι κριτική πρώτη ύλη. Χρησιμοποιούμε στα κοβούτυρο. Στα κοβούτυρο, ναι. Τα σιροπιαστά γλυκά έχουν βάση το στα κοβούτυρο. Στα κοβούτυρο και επίσης μέλι στο σιρόπι είναι σιροπιασμένα. Υπάρχει μέλι πάλι. Μέρος στο σιρόπι. Μέρος σιρόπι από κριτικό μέλι. Και κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν, από την αρχή, θυμάμαι βασικά ότι έχεις κάνει ένα με δαμάσκηνο. Αυτό δεν ξέρω να το βγάζεις ακόμα. Ναι, έχουμε στα βυρητού, είναι δαμάσκηνο με καρύδι. Πες μας όλα τα στεροπιαστά. Ναι, είναι τα βυρητού, είναι δαμάσκηνο. Ναι. Δαμάσκηνο με καρύδι, έχουμε με πιστή και γίνης, με φουντούκι, με μαύρο αμύγδαλο. Έχουμε φωλίτσα με φιλέ αμύγδαλο. Μπακλαβά. Ο οποίος είναι με καρύδι, γιατί πολλοί ρωτάνε ξέρεις τι έχει ο μπακλαβάς. Ο μπακλαβάς είναι μόνο με καρύδι, 40 φύλλα και καρύδι. Ακριβώς. Αυτό. Αν και κατά τη γνώμη μου καλύτερος είναι με φιστή και γίνης, αλλά είναι πολύ και που δεν είναι. Προτιμώ να μην χαλβάς, συγγνώμη, μπακλαβάς. Μπακλαβάς χωρίς φιστή και γίνης δεν είναι. Ναι. Είναι το top. Από πίτα, αλμυρά τέτοια πλέον. Πίτες κάνουμε. Πίτες είναι συνταγές της μαμάς. Ναι. Φτιάχνουμε πίτες. Ανοίγουμε το φύλλο εκεί. Ανοίγουμε φύλλο εκεί, τις γεμίσεις γίνονται εκεί. Δεν φτιάχνουμε τώρα τη χειμερινή περίοδο. Πιο πολύ φτιάχνουμε όταν ανοίγει η σεζόν, πιο πολύ την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί υπάρχει περισσότερη ζήτηση. Γιατί όπως είπες και εσύ, τα πράγματα μένουν. Δηλαδή κάπου κουράστηκα. Είναι πολύ σκόπος κάθε μέρα να ανοίξει. Ναι, είναι και αυτό και είναι και εποχές δύσκολες που δεν μπορείς να φτιάξεις πράγματα και να πετάς. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει καν λόγος. Ναι. Θέλω να μείνω λίγο στη μαμά, να μας πεις λίγο. Η κυρία Σουλτάνα. Η κυρία Σουλτάνα έχει καταγωγή από. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Έχει επιρροές από εκεί και όσον αφορά. Ναι. Το ίδιο και τα γενικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχεις κρατήσει από την αρχή τι γλυκό έχει μείνει και έχει μείνει στάνταρ και το έχεις ακόμα, ρε παιδί μου, από την πρώτη φορά που ξεκινήσει. Είναι το προφιτερόλ με τσιαντούγια. Είναι το προφιτερόλ με τσιαντούγια. Πέρασε από εδώ μαζί ξεκαθαρικά. Το οποίο δεν το έχουμε. Δεν το έχω φέρει σήμερα. Αυτό λοιπόν, που φεύγει από την αρχή, δηλαδή που προχωράει, επιζητάει ο κόσμος. Είναι το προφιτερόλ. Ναι. Είναι ένα πολύ. Γενικώ η σοκολάτα τσιαντούγια. Τσιαντούγια, ναι. Την αγαπάει. Είναι στη μόδα τελευταία χρόνια. Ναι, την αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Ναι. Και η τάρτα με το. Ξεκίνα και δείξε μας ένα-ένα τα αγγλικά. Βεβαίως, ναι. Αφού λοιπόν, πρώτα, ναι, θέλω να μου πεις τι ακριβώς έχει μείνει από την αρχή, τι προχωράει, τι περπατάει, τι ζητάει ο κόσμος. Και μετά πες μας ένα-ένα τα αγγλικά. Και... Αυτά που πρέπει. Αυτά να, μάλλον να ξεκινήσω που... να εξηγήσω πρώτα τα αγγλικά. Αυτά που βρίσκει τώρα. Ναι. Αυτή τη... Που έχουν αλλάξει. Ναι. Αυτή την περίοδο, δηλαδή τώρα την περίοδο που διανύουμε. Η οποία άλλαξε, νομίζω, το. Πριν ένα. Άλλαξα μετά την 28 Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβρη, για αυτό. Για το τρίμηνο Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη. Από Φλεβάρι πάμε για πιο ανοιξιάτικα. Αυτά είναι. Αλλάζει
Και εσύ είναι ότι αλλάζει. Κρατάμε κάποιους κωδικούς και αλλάζουμε. Παράλληλα, γίνονται και προσθήκες, αλλαγές. Αν δεν φύγει κάτι, ξέρω εγώ, γιατί υπάρχει δυνατότητα αυτή. Πέραν ότι έχει αγάπη ο Κωνσταντίνος και έχει και ζήλο, βλέπει ότι κάτι. Βασικά μιλάει και με εσάς. Δηλαδή, μπορείτε να πάτε να του ζητήσετε μια συγκεκριμένη τούρτα, θα την κάνει. Αναλαμβάνεις και. Ναι, αναλαμβάνω μικρές εκδηλώσεις. Άτομα μέχρι πόσα άτομα. Μέχρι 200 άτομα. Μέχρι 200 άτομα. Μπορώ να ανταπεξέλθω. Λοιπόν. Είναι αυτό. Είναι ένα μικρό εργαστήριο ζωγραφιστικής, το οποίο κάθε μέρα, καμία μέρα δεν είναι η ίδια. Mm. Δηλαδή πάμε εκεί και φτιάχνουμε από την αρχή με αγάπη τα γλυκά. Δεν ξέρω, ήταν πάντα το όνειρό μου αυτό. Να έχω ένα εργαστήριο. Να μπαίνω ό,τι ώρα θέλω, είτε είναι νύχτα, είτε είναι μέρα, ό,τι ώρα θέλω και να κάνω αυτό που θέλω, αυτό που. Ένιωθα πάντα τυχερός, γιατί από μικρός ήξερα τι ήθελα να κάνω. Και νομίζω ότι είναι. Ωραία, πάσα μου είναι τώρα, μεγάλη τύχη αυτό. Μου έχει δώσει τώρα πάσα γιατί, για να τελειώνουμε αυτό και να μας δείξει τα αγγλικά. Θυμάμαι όταν πρώτο άνοιξε το μαγαζί, που μιλούσα με τον μπαμπά σου. Ξέρω αυτό είναι. Έχω ατριχιάσει συγκινητικό. Και μου λέει ότι ο Κωνσταντίνος όταν ήταν μικρός στο κρεβάτι του από κάτω είχε βανίλες. Είναι αλήθεια. Έκρυβα, ναι. Έκανε η μάνα μου τα κέικ και έπαιρνα τις βανιλίνες. Αυτά τα. Ναι, τώρα. Τέλος πάντων, είναι λίγο πολύ προσωπικό. Και τις έβαζα κάτω με μαξιλάρι. Λοιπόν, έχουμε για φέτος, δηλαδή τώρα χειμώνα, φθινόπωρο και χειμώνα. Τα καινούρια, τα. Ναι. Λοιπόν, κρέμα με εσπρέσο και καραμέλα, η οποία είναι αρωματισμένη με εξίσου με εσπρέσο. Σοκολάτα τζιαντούγια, αυτό που αγαπάει ο κόσμος. Ναι. Και μέσα έχει μια απαλή κρέμα με γεύση σουμάδας. Επίσης ένα ελληνικό έτσι. Όλα έχουν λίγο πολύ. Ένα σουμάδα ελληνικό. Και όσοι ξέρετε είναι βασισμένη στο. Στο πικραμίγδαλο. Στο αμύγδαλο βασικά. Ναι, στο αμύγδαλο. Και είναι ψεκασμένο όλο με σοκολάτα τζιαντούγια. Mm-hmm. Λοιπόν. Τζιαντούγια είναι εδώ. Τζιαντούγια είναι αυτό, ναι. Είναι αυτό εδώ. Με το, ναι. Να εξηγήσω στον κόσμο ότι η τζιαντούγια είναι μια σοκολάτα γάλακτος με πραλίνα φουντουκιού. Έχει ένα πράγμα. Πραλίνα φουντουκιού. Λοιπόν, σοκολάτα γάλακτος με κρέμα πορτοκάλι. Και η βάση είναι ένα. Σοκολάτα κάτω είναι. Ναι, είναι δύο κρέμες. Η βάση είναι ένα κράμπλ πραλίνας. Ναι. Σοκολάτα γάλακτος και κρέμα πορτοκάλι. Και είναι γλασαρισμένο με ζελέ και φλούδες από ξύσμα πορτοκαλιού. Δείξαμε. Ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μελάκα. Ακούγεται λίγο κάπως. Λοιπόν, είναι ένα μελάκα λευκή σοκολάτα. Είναι μια τεχνική, μια ιαπωνική τεχνική. Έτσι. Ξεφεύγουμε λίγο, πάμε λίγο πιο μοντέρνα. Ξεφεύγουμε λίγο από τη μους. Mm-hmm. Πάμε στο ναμελάκα. Mm-hmm. Όπου έχει την ιδιότητα, έχει πολύ μαλακή υφή. Έχει πολύ απαλή υφή. Θυμίζει λίγο πανακότα, αλλά είναι πιο ανάλαφρο από την πανακότα. Ναι, πανακότα έχει. Αυτό έχει ζελατινή. Έχει ζελατίνη. Αλλά είναι απειροελάχιστη. Ναι. Ίσα-ίσα ώστε να γίνει τα έρνη, γιατί πραγματικά έχει άλλη συνοχή. Ναι. Έχει πιο βαριά συνοχή. Ακριβώς. Έχει πιο βαριά συνοχή. Είναι με αρωματισμένη, είναι λευκή σοκολάτα με βανίλια μαδασκάζ. Λοιπόν. Ένα κοντινό που μπορούμε να κάνουμε εδώ, να δείτε αυτό εδώ, σα έχω δείξει πόσο παρελθόν. Είναι η βανίλια μαδασκάζ. Τι δουλεύει. Βανίλια μαδασκάζ που προμηθόμαστε από τα. Από το Caravel. Όπω και εγώ εδώ δουλεύω διάφορα μπαχαρικά και τελειώματα. Άμα έχει καλή φίλη σου, τον έχουμε εδώ τον Νίκο, θα πεις λίγο να μας δώσει και ένα δωράκι. Λοιπόν, okay, ναι, λοιπόν το οποίο έχει μάγκο. Εδώ φαίνεται, σας είπα, από την αρχή, δηλαδή σκέψτε τώρα αυτό το γλυκό, θέλω να μείνουμε λίγο εδώ, να το δουλέψει με βανιλίνη, ξέρω. Θα έχει, όχι το 50%, θα έχει το 20 με 30% του αποτελέσματος μείον από ό,τι έχει τώρα εδώ. Εδώ τρως και σκάνει όλα. Το βλέπεις αυτό, αυτό ήθελα να πω. Ότι εγώ έχω τη δυνατότητα και το βλέπω αυτό στα πρόσωπα των ανθρώπων όταν τρώνε ένα γλυκό. Να σου πω κάτι. Ναι, είχαν μάθει τόσα χρόνια, δηλαδή υπάρχουν ανά την Ελλάδα ζαχαροπλαστεία τα οποία ήταν βασισμένα όλα τους τα γλυκά σε σκόνες. Ναι. Εκτός από κάποια που κάνανε, ναι. Λοιπόν, η νέα γενιά έχει προχωρήσει, δηλαδή άνθρωποι σαν και σένα που. Έχουν όρεξη λοιπόν και ψάχνονται. Γιατί αρκετά στιγμή ο Κωνσταντίνος πάει και παρακολουθεί και σεμινάρια και δεν μένει στάσιμος. Πέρα του διαβάζει πάρα πολύ και την ψάχνει. Λοιπόν, αυτή είναι η βάση του δηλαδή. Ότι δουλεύει αγνά υλικά, σπουδαία πρώτη ύλη. Σας είπα πριν, δηλαδή, σπάνια να βρείτε σε ζαχαροπλαστείο να δουλεύει βανίλια Μαδαγασκάρης. Γιατί είναι απλά πανάκριβη. Και προτιμούν, ναι, αλλά εδώ θα δείτε τη διαφορά. Θα φάσει αυτό το γλυκό. Είναι στα σκάει όλο το στόμα που λέμε κι εμείς, έτσι. Ναι. Ωραία. Πάμε. Το εδώ έχουμε
Είναι μια δική μου έτσι έμπνευση από ένα πολύ ελβετικό, ένα πολύ γνωστό ελβετικό γλυκό, το Mont Blanc. Εδώ έχουμε κρέμα κάστανο. Αυτό εδώ είναι κρέμα κάστανο. Αυτό εδώ είναι η κρέμα κάστανο, ναι. Και μέσα έχει μους από μια λευκή καραμελωμένη σοκολάτα. Είναι μια πολύ γνωστή και πολύ καλή εταιρεία σοκολάτα, η οποία βγάζει μια σοκολάτα λευκή καραμελωμένη. Πες μας στη σοκολάτα δουλεύεις, γιατί δεν υπάρχει εδώ. Και η βάση είναι σαμπλέ φουντουκιού. Είναι μια ζύμη, μια απλή ζύμη σαμπλέ, αρωματισμένη με καβουρτισμένο φουντουκί. Ωραία. Εδώ έχουμε ένα τελείως ελληνικό γλυκό. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το έχεις από την αρχή. Αυτό ναι, απλά του έχω κάνει μια παραλλαγή. Είναι κρέμα γιαουρτιού με γλασαρισμένο με μέλι. Mm-hmm. Γιαούρτι μέλι και μέσα έχει κασίς. Το κασίς, για όσους το ξέρουν, είναι μαύρο φαγκοστάφιλο. Mm-hmm. Κρέμα το κασίς που είναι. Και η βάση του έχει ένα μπισκουί λεμονιού. Ωραία. Πάμε στις τάρτες, μάλλον να τελειώσουμε και με αυτό. Αυτό το ονομάζω χοκολάτα, σεξι χοκολάτα, γιατί είναι λίγο έτσι... ναι, έχει τσίλι. Εξίσου από το Caravel που μου πρότεινε ο Νίκος, ένα πολύ ιδιαίτερο τσίλι από το Μαλάουι. Mm-hmm. Και είναι ένας τέλειος συνδυασμός. Μαύρη σοκολάτα, καυτερή, μαύρη σοκολάτα. Εγώ, ας πούμε, που αγαπώ λίγο τις πικάντικες γεύσεις, αυτό το δοκίμασα πριν ένα μήνα, νομίζω, περίπου. Ναι. Είναι απλά απίστευτο. Αν θέλετε να έχετε και μια... Είναι για αυτούς που τους αρέσει τα καυτερά. Βλέπετε πάνω έχει και τη... Εδώ, αυτό. Δεν είναι το μήνυμα, φανταστείτε ότι θα φάτε τώρα το μήνυμα. Όχι, είναι infusion. Αυτό γίνεται πάλι μια τεχνική. Είναι τόσο όσο που λέμε, έτσι. Τόσο όσο. Δηλαδή, όσο χρειάζεται, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω, κάτι παρακάτω. Είναι ακριβώς εκεί που πρέπει. Ωραία. Και μιλάμε γι' αυτό εδώ. Ξαναπέστω λίγο για όσοι είναι λάτρεις των. Ναι, άμα θέλει να το βρει, να το. Ναι, σεξι χοκολάτα. Είναι μους μαύρη σοκολάτα με τσίλι. Ωραία. Και μείνανε ένα, μείνανε δύο, τρία. Οι τάρτες, ναι. Οι οποίες έχουν, η βάση τους είναι πάτσα μπλε. Mm-hmm. Τάρτα με κρεμέ μαύρη σοκολάτας και από πάνω έχει ένα φύλλο μαύρη σοκολάτας με γκρούντε κακάο. Mm-hmm. Γκρούντε κακάο, να πούμε ότι είναι ο καρπός του κακάο. Ωραία. Είναι, δηλαδή αυτό εδώ είναι καρπός του κακάο αλεσμένος. Mm-hmm. Τάρτα με κρέμα λεμονιού. Έτσι. Lemon pie. Λέμον πάει γνωστά, ναι. Ναι, με μαρέγκα και τάρτα με κρέμα πατισερί, αρωματισμένη επίσης με βανίλια μαδασκάρης. Η κρέμα και... πατισερί, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι η κρέμα της ζαχαροπλαστικής. Ναι, η κρέμα της ζαχαροπλαστικής, λοιπόν, η βάση. Ναι. Η βάση για πολλά γλυκά. Ναι, είναι κρέμα βατσερή με βανίλια μαδασκάρης και φρέσκα σμέουρα, τα οποία σε ενημερώνω ότι είναι από το ακροτήρι. Ναι. Ναι, τα σμέουρα. Ένας, και τα σμέουρα τα περνάς κάπου τα... Όχι, έχει καμία διαδικασία. Τίποτα, είναι φρέσκο το σμέουρο. Αυτό με το γλυκό τώρα, παιδί μου, πόσο μπορεί να μείνει, τη δεύτερη μέρα, Ναι, γιατί μετά νοτίζει η τάρτα. Δηλαδή, ακόμα και να μην το καταλαβαίνεις όταν κάποιο γλυκό δεν... Κοίτα τι γίνεται. Ποιο είναι το ρίσκο όταν χρησιμοποιείς καλές... δεν έχεις εικόνες. Όταν λοιπόν δεν χρησιμοποιείς... Δεν υπάρχουν συντηρητικά, δεν κρατάνε τα γλυκά. Καταλαβαίνεις όταν ένα γλυκό είναι πάνω από την... πάνω από δεύτερη μέρα και επίσης θέλει και πολύ σωστή προσοχή στη συντήρηση. Τα ψυγεία σου ελέγχω. Τα ψυγεία, ναι, όλα αυτά θέλει πολύ προσοχή, γιατί ακόμα και μια μέρα δηλαδή να είναι μέσα στο ψυγείο, αλλιώς θα είναι το πρωί που θα μπει, αλλιώς θα είναι το βράδυ που μπορεί να το καταναλώσει. Αν δεν είσαι αυστηρός εσύ, ναι, με τον εαυτό σου, ναι, και με την... ακριβώς δεν βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα που πρέπει και να βγει. Εξίσου ότι αυτό, δηλαδή εγώ άμα δεν το δώσω την πρώτη μέρα, υπολογίζεις ότι κάποιος θα το πάρει τα γλυκά και θα τα πάει σπίτι του, θα τα βάλει στο ψυγείο, μπορεί να τα καταναλώσει μετά τη δεύτερη ή τρίτη μέρα. Σίγουρα δεν έχουν κάτι τα γλυκά. Επίσης θέλω να πω κάτι άλλο, που παίρνουν τα γλυκά, δηλαδή βλέπω πολύ κόσμο και παίρνουν τα γλυκά, τα βάζω σε ένα... το κουτί και φεύγουν, ξέρω εγώ, πέρα εδώ. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολύ κόσμο. Να είστε τρυφεροί, όσο τρυφερός είναι και ο Κωνσταντίνος που τα φτιάχνει. Δεν λέω τώρα γενικότερα, παιδί, πάρετε, προσέχετε το κουτί. Λοιπόν, προσέχετε το κουτί, μην το πουνάτε, μην αφήνετε. Δηλαδή, άμα πάρετε το κουτί με τα γλυκά και πάτε, πιείτε καφέ, μετά πάτε, φάτε και πάτε στο σπίτι μετά από τρεις ώρες, δεν θα φταίει ο Κωνσταντίνος ή ο κάθε Κωνσταντίνος, λοιπόν, που δεν θα έχετε εσείς το αποτέλεσμα που πρέπει να έχετε, γιατί τα γλυκά αυτά είναι βασισμένα σε καλή πρωτήλη, έχουν κρέμα, ειδικά το καλοκαίρι, δηλαδή πρέπει να προσέχετε, αν όχι το χειμώνα, ναι. Άντε μία ώρα το πολύ, ρε παιδί μου, okay. Ναι. Λοιπόν, κάναμε επίσης, έτσι ένα... Αυτό που ήθελα να πω, συγγνώμη, έρχεται πολλοί κόσμος στο μαγαζί και πολλές κυρίες, έτσι,
Και μου λένε παχαίνουν τα γλυκά, πολλές θερμίδες και. Επίσης, πολλοί κόσμος έχει πάρει το γλυκό με κακία. Με το κομμάτι. Ναι, το βλέπει σαν κάτι κακό. Δεν είναι έτσι. Θεωρώ ότι η σωστή ποσότητα σε ένα ολοκληρωμένο ωραίο γεύμα, αν φας μια μικρή ποσότητα γλυκού, δηλαδή στο εξωτερικό μετά πάνε και ψωνίζουν και παίρνουν ένα γλυκάκι, δύο γλυκάκια, δύο-τρεις φορές την εβδομάδα και πάνε το μεσημέρι και μετά το φαγητό τους τρώνε. Σχεδόν πάνω, ναι. Βλέπεις διαφορά. Ναι. Δηλαδή, όταν είχα πρωτοέρθει, μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση που τρώγανε τεράστιες ποσότητες γλυκού. Δηλαδή, και βασικά, αυτό... ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τώρα να φας, από εδώ τώρα, από όλα τα γλυκά, θες να ρίξεις μια παρέα, οκ. Okay. Ωραία, δοκίμασε λίγο απ' όλα. Αυτό. Δοκίμασε λίγο απ' όλα. Αν θες να φας 1, 2, 3, 4, 5 και έχεις φάει πριν και δεν ξέρω τι. Ωραία, μετά είναι το αυτό που λέμε του μας. Έχεις κάνει, δηλαδή. Τόσο όσο. Πάμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, φάγαμε την ώρα μας ευχάριστα. Και να ξέρεις ότι όσο πιο μικρό είναι ένα γλυκό, τόσο πιο εκλεπτισμένο είναι. Σαν τα μικρά αρώματα, σαν τα αρώματα μάλλον που τα βάζουμε σε μικρά μπουκαλάκια. Λοιπόν, πέρασε ευχάριστα το πρώτο μέρος. Θα πάμε να δούμε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε και ας πούμε. Μάλλον μας είπε ο Κωνσταντίνος, θα κάνουμε ξανά να θυμίσουμε εμάς. Λοιπόν, θα κάνουμε μια τάρτα σοκολάτας, αρωματισμένη με μαστίχα. Χωρίς υλικά, χωρίς υλικά, χωρίς υλικά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.